Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μαζί θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. 49 χρόνια κλείνουν σήμερα από την τουρκική εισβολή. 49 χρόνια ο Τούρκος Ατύλας μας διαμηνεί από τα κατεχόμενα πως η μόνη λύση είναι η διχοτόμηση. Δύο ισότιμα ακράτη, τα οποία θα ζουν δίπλα-δίπλα, μας λέει. Ο Ταγί Περτογάν εγκαινίασε το νέο τερματικό στο αεροδρόμιο της Ετύμπου και μοίρασε υποσχέσεις. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και η παρέλαση, αυτή η εκδήλωση, τα πανηγύρια που στείνουν. Στο βήμα πριν από λίγο ήταν ο Ερσί Τατάρ και τώρα πήρε τη σκυτάλη ο Ταγί Περτογάν με νέες δηλώσεις. Στις ελεύθερες περιοχές ο πρόεδρος μιλά για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού. Και θα θυμηθούμε, όσοι ξεχνάμε δηλαδή, αφού θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τη Χαρίτα Μάντολες για να μας θυμίσει τη γυναίκα σύμβολο της Κύπρου. Θα δούμε και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα με τις φωτιές. Και πριν από λίγο μας ενημέρωσε το Προεδρικό ότι και η Κύπρος αποστέλει βοήθεια. Και να σας πω πόσο ο υδράργυρος ανεβαίνει και άλλο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Πρώτα τίτλους ειδήσεων. Κλείνουν σήμερα 49 χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974. Η Κύπρος τιμά όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Προκλητικός όσο ποτέ ο Ταγί Περτογάν ήρθε στα πανηγύρια για την τουρκική εισβολή στα κατεχόμενα, καλώντας μας να αποδεχθούμε τη διχοτόμηση. Η διεθνής κοινότητα, λέει, οφείλει να υποστηρίξει λύση δύο ίσων κρατών που θα συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, θα συνεχίσουμε να πράττουμε ότι είναι δυνατόν για άρση του αδιεξόδου και επανέναξη συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μαζί μας στο στούντιο του Βεργίνα, η Χαρίτα Μάντολες, η γυναίκα σύμβολο που μετρά 12 νεκρούς κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Οι μνήμες δεν μπορούν να κοιμηθούν. Σκοτωμός, βιασμοί και βασανιστήρια. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων επί του εδάφους, ούτε τα σενάρια περί δύο κρατών στην Κύπρο, υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο Κυπριακό πέρα της λύσης δικαιωτικής βιζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, τονίζουν οι Βρυξέλλες. Χάος σε πολλές περιοχές της Ελλάδος από τις πυρκαγιές. Κάηκαν δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα γης. Φόβος και τρόμος στο λιοντάρι που κυκλοφορεί ελεύθερο στο Βερολίνο. Δεν γνωρίζουν από πού διέφυγε. Κυρίες και κύριοι, όλες τις εξελίξεις που προκύπτουν μέσα από τις δηλώσεις του Ταγί Περτογάν στο παράνομο ταξίδι του στα κατεχόμενα, όπου συμμετέχει στα πανηγύρια για την τουρκική εισβολή. Να πάμε στην Πάφο, όπου είχαμε νέα τραγωδία, καθώς νεκρό ανασύρθηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον πάτο πισίνας 10χρονο κοριτσάκι, γύρω στις 4 το απόγευμα. Το 10χρονο κοριτσάκι ανασύρθηκε από την πισίνα έπαυλη στην περιοχή Κόλπου των Κοραλίων. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε και ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 10χρονο κοριτσάκι έπεσε στην πισίνα και βρήκε τραγικό θάνατο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Πάντως, μέλη της αστυνομίας επισκέφθηκαν τη σκηνή, την οποία και απέκλεισαν για εξετάσεις. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται να πρόκειται για παιδί το οποίο βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με τη 42χρονη μητέρα του, στην ελόγω ενοικιαζόμενη έπαυλη. Στο σημείο βρίσκεται και η ιατροδικαστής για αυτοψία και περαιτέρω εξετάσεις. 49 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974.
Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου ήταν η καλύτερη αιτία και η αφορμή που έψαχνε η Τουρκία για να υλοποιήσει τα σχέδιά της για εισβολή στην Κύπρο, με στόχο τη διχοτόμησή της. 49 χρόνια μετά, μέσω του Ταγί Περτογάν, επιβεβαιώνεται η συγκεκριμένη θέση. Αναγνώριση δύο ίσων κρατών που θα ζουν πλάι-πλάι, μας είπε σήμερα, από τα κατεχόμενα. Η Κυπριακή Δημοκρατία θυμάται και τιμά όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Και άλλωστε, ποιος μπορεί να ξεχάσει. 200.000 οι πρόσφυγες, χιλιάδες οι νεκροί και οι αγνοούμενοι και το 37% του εδάφους της πατρίδος μας να του κατακρατούν με τη δύναμη των όπλων οι Τούρκοι. Στις 5:30 το πρωί ήχησαν οι σιρήνες υπενθυμίζοντας την απόβαση του τουρκικού στρατού στις ακτές της Κερίνιας. Σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες και δέηση για τη διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων της κυπριακής τραγωδίας. Στις 8 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστησε επί μνημόσυνη δέηση στον Τύβο Μακεδονίτισσας για τους νεκρούς αξιωματικούς και οπλίτες της τουρκικής θηριωδίας. Ακολούθως παρέστησε το μνημόσυνο πεσόντων, το οποίο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Αρχιεπισκοπή. Σε λίγο θα μιλήσει σε εκδήλωση για τις μαύρες επετείους στο Προεδρικό Μέγαρο. Με προκλητικές αναφορές περί άρσης της απομόνωσης των Τουρκυπρίων και λύση δύο ισότιμων κρατών, οι ξεκάθαρες δηλώσεις Ταγί Περτογάν από τα κατεχόμενα, όπου βρίσκεται για παράνομη επίσκεψη με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στο νησί. Ο Ταγί Περτογάν παρευρέθηκε σε φιέστα εγγενείων του νέου τερματικού σταθμού στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του παράνομου αεροδρομίου θα συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομίας του ψευδοκράτους, αλλά και στην αναβάθμιση στην περιοχή. Δεν είναι μακριά οι μέρες που ο τερματικός σταθμός και ο διάδρομος που εγκαινιάσαμε σήμερα θα χρησιμοποιούνται για διεθνείς πτήσεις, είπε ο Ταγί Περτογάν. Καλό τη διεθνή κοινότητα να ακούσει το κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Ανάν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει ψήφισμα του ΟΗΕ που να δικαιολογεί την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας και να άρει αυτούς τους περιορισμούς, είπε στην ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος. Θυμήθηκε και πάλι τον Μπουρκεστόν του 2004. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε την αξίωση για κυριαρχική ισότητα, αναφέροντας: επαναλαμβάνω την έκκλησή μου να υποστηρίξουμε το ιδανικό των δύο ίσων κρατών, να ζούμε δίπλα-δίπλα, όχι την κουλτούρα της κυριαρχίας, της έντασης και των συγκρούσεων στο νησί της Κύπρου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ερσιτατάρ, που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η απομόνωση και το εμπάρκο πρέπει να σταματήσουν. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί ο κατοχικός ηγέτης επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις, αναφέροντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα έφθανε στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου με απευθείας πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως αναφέρουν τα τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το αεροπλάνο το οποίο μετέφερε τον Ταγί Περτογάν προσγειώθηκε στο παράνομο αεροδρόμιο, που τον υποδέχθηκαν άγημα του κατοχικού στρατού και ο κατοχικός ηγέτης Ερσιτατάρ. Ο Τούρκος Πρόεδρος βρισκόταν σε περιοδία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τελευταίο σταθμό του Άμπου Ντάμπι και παρά το γεγονός ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πως θα ταξίδευε μέχρι τα κατεχόμενα με απευθείας πτήση, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφο της τουρκικής Προεδρίας μπήκε πρώτα στον εναέριο χώρο της Άγκυρας για να αλλάξει σχέδιο πτήσης και έπειτα προσγειώθηκε στη 1:10 το μεσημέρι στην κατεχόμενη Τύμπου, καθώς το καθεστώς του παράνομου αεροδρομίου δεν αναγνωρίζεται από τους διεθνείς κανόνες αεροπλοείας. Αρμόδια πηγή, μάλιστα, ανέφερε στο ΚΙΠΕ πως υποβλήθηκε κανονικά σχέδιο πτήσης, το οποίο δεν προέβλεπε απευθείας πτήσης στα κατεχόμενα, με τον τελικό προορισμό που δηλώθηκε να είναι η Άγκυρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι εγκαινίασε ακριβώς ο Ταγί Περτογάν και έχει τη σημασία του. Λοιπόν, ο Ταγί Περτογάν έκανε αναφορά στο τερματικό, στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, που σύμφωνα λοιπόν με σημερινό δημοσίευμα του Φιλελευθέρου, να πούμε, σε αυτό υπάρχουν δύο ομαδικοί τάφοι αγνοωμένων. Ο Ταγί Περτογάν υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στο να καταστεί το ψευδοκράτος, το οποίο αποτελεί, όπως είπε, λεκάνη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα σήμα κατά τεθέ στην περιοχή. Το αεροδρόμιο Ερτζάν,
δηλαδή όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Τύμπου, άνοιξε στις 3 Φεβρουαρίου του 1975 και διαθέτει κτίριο τερματικού σταθμού 20.000 τετραγωνικό μέτρο, χώρο στάθμισης 34.000 τετραγωνικά μέτρα και κύριο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης μήκους 2.755 μέτρο. Το αεροδρόμιο μας έχει πλέον, όπως είπε, τη δυνατότητα να φιλοξενεί αεροσκάφη μεγάλης ατράκτου με το κτίριο του τερματικού σταθμού και το διπλό διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης εξοπλισμένο με νέες εγκαταστάσεις και δυνατότητες, η κατασκευή των οποίων ξεκίνησε το 2016. Χτισμένο σε συνολική έκταση 7.800.000 τετραγωνικών μέτρων, το αεροδρόμιο Ερτζάν είναι πλέον κατάλληλο να χρησιμοποιείται από όλα τα μοντέλα επιβατικών αεροσκαφών, χάρη στο νέο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης μήκους 3.100 μέτρων, σε σύγκριση με τον υφιστάμενο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης μήκους 2.755 μέτρων. Τώρα, όπως σημείωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο νέος τερματικός σταθμός έχει μεγεθυνθεί 6 φορές σε σχέση με τον παλαιό. Έτσι μπορεί να εξυπηρετήσει 10 εκατομμύρια επιβάτες. Από σήμερα, λέει, είναι το αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα επιβατών στο νησί της Κύπρου. Το έργο αυτό θα συμβάλλει στο να καταστεί η τουρκική δημοκρατία, ακούστε αυτό, της Βόρειας Κύπρου, όπως αποκάλεσε τα κατεχόμενα, λεκάνη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σήμα κατά τεθέν στην περιοχή. Αυτά από τον Ταγκίπ Ερντογάν για τα εγγένεια και είδαμε και τι εγκαινίασε και αντιλαμβάνεστε όλοι ποιοι είναι οι στόχοι πλέον του Ταγκίπ Ερντογάν και τι ήρθεν έχοντας δίπλα του τον Ερσίν Τατάρ να υποδείξει και να επισημάνει την ώρα που εμείς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι είναι η ώρα να επιστρέψουμε πίσω, να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, εάν τελικά συμφωνήσουμε που μείναμε στο Κραν Μοντανά, ώστε να καταλήξουμε στη λύση του Κυπριακού. Σήμερα ακούσαμε δηλώσεις για επανένωση, απελευθέρωση. Έχουν υποθεί αρκετά όσο αφορά εμάς. Από την άλλη όμως μας είπε και επανέλαβε και ο Ερσίν Τατάρ αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος και έχει μεγάλη σημασία τι είδους λύσεις συζητάνε όσο αφορά το Κυπριακό. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ας ακούσουμε και ας δούμε πίσω από τις δηλώσεις ουσιαστικά του Ταγκίπ Ερντογάν. Η Τουρκία δυστυχώς αυτά που λέει αυτά εφαρμόζει και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Δεν λέει κάτι διαφορετικό και αυτό θα προωθήσει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Δύο κράτη να ζουν δίπλα-δίπλα. Αυτό μας είπε, αυτό επαναλαμβάνουν τον τελευταίο καιρό και αυτό θα επαναλάβουν ώστε να μας καλέσουν να πάμε για να συζητήσουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Τώρα, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, θα συνεχίσει να πράττει ότι είναι δυνατόν με στόχο την άρση του αδιεξόδου και την επανέναξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017, διαμήνυσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις μετά την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον τύπο της Μακεδονίτισσας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς αναγνωρίζεται από πλευράς της διεθνούς κοινότητας. Ανέφερε επίσης ότι έχουν αναλαμφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ειδικότερα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Ερωτηθήσει αν θεωρεί εφικτή την επιστροφή στο διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη και τη ρητορική της τουρκικής πλευράς, επισήμανε πως δεν θέλει να πλαγεί σε δημόσιο διάλογο κατηγοριών και κριτικής. Κάτι τέτοιο πρόσθεσε μπορεί να ικανοποιεί τα αυτιά κάποιων, αλλά δεν προσφέρει τίποτα στον βασικό στόχο που είναι η επίλυση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων. Ναι, Πρόεδρε μου, αλλά θα πρέπει να σχολιάζουμε για αυτά που λένε οι Τούρκοι ανοιχτά και αυτά που επιθυμούν όταν θα προσέλθουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Πάμε να δούμε όμως ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέρα μνήμης, μέρα τιμής, μέρα περισυλλογής. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε να υποσχεθούμε σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για την Κυπριακή Δημοκρατία, για την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, ότι θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να ανατρέψουμε την ανώμαλη παρούσα κατάσταση πραγμάτων, να δώσουμε δηλαδή νόημα στην θυσία τους μέσα από την επανένωση της πατρίδας μας. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις προκλήσεις, τα προβλήματα, είμαστε εδώ και πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σπάσουμε το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν ουσιαστικές συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του
2017 και θεωρώ ότι η ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους της δικής μας πλευράς αναγνωρίζεται από πλευράς της διεθνούς κοινότητας. Έχουν αναλυφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ειδικότερα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε σύντομα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Η ρητορική μπορεί να είναι και λόγω των ημερών, αλλά είναι επανάληψη όμως πάγιων θέσεων της τουρκικής πλευράς στο τελευταίο διάστημα, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί όντως να υπερπηδηθούν όλα αυτά τα προβλήματα που να επιτρέψουν όντως την επιστροφή στο διάλογο. Άκουσα και χθες το βράδυ τις δηλώσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρουσίας εδώ του κυρίου Ερντογάν. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν επιθυμώ, δεν βλέπω την όποια προστιθέμενη αξία να εμπλακώ σε ένα δημόσιο διάλογο κατηγοριών, κριτικής και πολλών άλλων που μπορεί να ικανοποιούν τα αυτιά κάποιων δημόσια, αλλά δεν προσφέρουν τίποτε στον βασικό στόχο. Ο βασικός στόχος είναι πώς τιμούμε τη θυσία όλων αυτών των ανθρώπων, ανατρέποντας την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Άρα σίγουρα η ρητορική έχει τη δική της σημασία, δεν την υποβαθμίζω σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά το Κυπριακό θα λυθεί μέσα από τις διαπραγματεύσεις και εκεί εστιάζεται η δική μας προσοχή. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή παρά να εργαστεί άοκνα για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου, δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Μιλώντας μετά την επιμνημόσυνη δέση στον Τύβο Μακεδονητήσης, ανέφερε πως πρέπει όλοι και όλες να αφυπνιστούμε, επιθυμίζοντας στους εαυτούς μας και στη διεθνή κοινότητα τι συμβαίνει στην Κύπρο εδώ και 49 χρόνια. Στόχος, ανέφερε η κυρία Δημητρίου, είναι η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκα, στο Κραν Μουντανά. Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος δήλωσε πως το βασικότερο το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν ξεγράφουμε πατρίδες ούτε και να γνωρίζουμε τα τετελεσμένα της βίας. Παράλληλα υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη παρούσα και οι μελούμενες γενιές να αγωνιστούν για την απελευθέρωση της Κύπρου. Και οι θλιβερές επέτειοι έχουν μηνύματα να μας στείλουν και το κυριότερο μήνυμα που στέλνει η σημερινή επέτειος είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν ξεγράφουμε πατρίδες ούτε και αναγνωρίζουμε τα τετελεσμένα της βίας. Θα παραμείνουμε στον τόπο μας και θα επιδιώξουμε εμείς και οι μελούμενες γενιές την απελευθέρωση του τόπου μας. Μαύρη μέρα, μαύρη επέτειος, είμαστε εδώ για ακόμα μια χρονιά. Και νομίζω δεν χωρούν πολλά και μεγάλα λόγια, παρά μόνο να αφυπνιστούμε όλοι και όλες και να υπενθυμίσουμε και στους εαυτούς μας, αλλά και ευρύτερα, αξιοποιώντας κάθε βήμα και ευκαιρία προς την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, το τι εξακολουθεί να συμβαίνει μετά από 49 χρόνια εδώ στην Κύπρο. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή παρά να εργαστούμε άοκνα για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Άρα στόχος μας είναι να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο σημείο που έμειναν και να μπορέσουμε να οδηγηθούμε ένα βήμα παρακάτω. Από πλευρά του ΤΟΑΚΕΛ, ο Γενικός του Γραμματέας, Στέφανος Στεφάνου, χαρακτηρίζει την κατάσταση στο Κυπριακό απελπιστική εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου. Τόνισε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την Έλληνο-Κυπριακή πλευρά πέραν της προσπάθειας δημιουργίας δυναμικής για επανέναρξη του διαλόγου. Και πάμε να δούμε και την παρέμβαση που κάνει η Ελλάδα, ο πρωθυπουργός της χώρας. Αλήθεια, λέει, σημαίνει άρνηση υποταγής στη λύθη. Έτσι, 49 χρόνια μετά την αποτρόπαιη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» παραμένει επίκαιρο και ενεργό. Εδώ και σχεδόν μισό αιώνα αρνείται τα παράνομα τετελεσμένα και γίνεται αφορμή νέων αγώνων, έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο πρωθυπουργός της Ελλάδος για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. 21ος αιώνας δεν ανέχεται μια διχασμένη ευρωπαϊκή χώρα με στρατό κατοχής στο έδαφος της. Μόνη λύση η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας, μας λέει. Η πλήρη συμμετοχή της Κύπρου στην προσπάθεια εμβάθυνσης της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ είναι απερέκλητος όρος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Γιώργος Γεραπετρίτης, ύστερα από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γιες Στόλτερμπεκ. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο Κυπριακό πέρα της λύσης δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, τονίζουν οι Βρυξέλλες. Για τις ελληνοτουρκικές και τις ευρωτουρκικές σχέσεις θα συζητήσει μεταξύ άλλων με τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως δήλωσε ο ίδιος Υπουργός προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Προσέρχομαι για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Υπουργός Εξωτερικών
της ελληνικής δημοκρατίας. Η παρουσία μου αυτή συμπίπτει με μια μαύρη επέτειο για τον ελληνισμό, την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974. Είναι αυτονόητο ότι η πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και όλων των προϋποθέσεων που θέτει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπω σε μια αγαστή συνεργασία για το καλό της ευρωπαϊκής οικογένειας. Το μέλλον της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας έχει ένα πολύ συγκεκριμένο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος, προσερχόμενος στις Βρυξέλλες. Οι φιλοδοξίες της Τουρκίας περνούν από την Κύπρο. Αναμένουμε την ταχεία επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε λύση του Κυπριακού. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς. Συμπληρώνονται 49 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δηλαδή 17.987 ημέρες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Όλοι επαναλαμβάνουμε αυτό, ότι πρέπει να μπει κάπου ουτελεία. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν ξεχνώ. Είναι μαζί μας απόψε εδώ στο στούτιο του Βεργίνα η Χαρίτα Μάντολες, η γυναίκα σύμβολο της Κύπρου, παπαριθμή 12 νεκρούς το Μαύριο Ιούλιο του 1974. Και οι 12 δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους εισβολής. Καλωσορίσατε, κυρία Μάντολες. Ευχαριστώ, Νατάσα μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλέσετε. Λοιπόν, να σας πάρω πίσω 49 χρόνια. Εκείνη την μέρα, εκείνο το ξημέρωμα. Για μας έγκαιφυγαμε από εκεί. Κάθε μέρα είμαστε εκεί. Δεν μπορείς να ξεχάσεις. Το μόνο σήμερα χτυπήσαν οι σιρήνες. Το 1974 έπαιξε καμιά σιρήνα να μας ειδοποιήσει ότι βγήκαν οι Τούρκοι, ότι έγινε την εισβολή. Μάλιστα. Για πείτε μας, εκείνο το βράδυ εσείς πώς το περάσατε. Είχα διαβάσει και σας είχα ακούσει, έτσι εξιστορώντας τα γεγονότα τότε, ότι ο σύζυγος σας άκουγε στο ραδιόφωνο, ήθελε να ακούσει τις εξελίξεις. Δηλαδή αγωνιούσε, ένιωθε ότι κάτι άλλο θα ακολουθήσει. Βέβαια, προηγήθηκε το πραξικόπημα. Ναι. Που όλοι βλέπαμε ότι δεν ήταν καλά τα πράγματα. Έκαναν πραξικόπημα να δολοφονήσουν τον Μακάριο. Ρίχναν αστυνομικούς σταθμούς. Πολλά οι πραξικοπηματίες. Και έτσι ο σύζυγος μου πάντα κρατούσε μες στο πραξικόπημα, δεν μπορούσε να πάει ούτε δουλειά. Κρατούσε το ραδιοφωνάκι και άκουε. Ναι. Ακούγε το BBC, έτσι. Ακούγε το βράδυ και το BBC και το πρωί όταν αρχίσαν οι εκρήξεις 20 Ιουλίου και εγώ σηκώθηκα πάνω, άνοιξα το παράθυρο που έβλεπε μπρος στην Κερίνια και είδα μαύρον καπνών και τις εκρήξεις που εγίνονταν και του φώναξα τι γίνεται, Ανδρέα. Μου λέει ήρθαν οι Τούρκοι. Και εγώ του εθύμωσα γιατί να μου πει ήρθαν οι Τούρκοι και μου λέει αφού το BBC που ακούω όλο το βράδυ το ραδιόφωνο λέει ότι τα πλοία από τη Μερσίνα ξεκίνησαν να έρχονται στην Κύπρο. Τι περιμένεις, λέει μου, και αυτή η πραξικοπηματή που έκαναν αυτό, την προδοσία, αυτόν επιδίωκαν να φέρουν την Τουρκία. Άνοιξαν την Κερκόβο. Ακριβώς όπως μας είπαν και αργότερα, κάποιος μου είπε ότι η συμφωνία μας ήταν μέχρι τον ποταμό του Αγία Ανδρεά, εκεί που ήταν ο Ζέφυρος, εκεί ήταν και το σπίτι μας. Για να σταματήσουν εκεί. Η συμφωνία μας ήταν ως εκεί, γιατί προχωρήσα, λέει. Λέω δηλαδή, έκαμε τις συμφωνίες. Λέει ναι, να προσαρτήσουμε την Κερίνια με την Τουρκία. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν κάνει συμφωνία με βάση τα λεγόμενά σας να πάρουν την Κερίνια. Υπογράψα χαρτιά. Γι' αυτό και η απόφαση έγινε χωρίς να υπάρχει αντίσταση. Καμιά αντίσταση, τίποτε. Ναι. Οι Τούρκοι βγαίναν και προχωρούσαν μόνοι τους. Τα αεροπλάνα ρίχναν τις βόμβες. Δεν είχαν τίποτε, τίποτε. Η ώρα 8.30 είπαν το ραδιόφωνο να καταδαχτούν οι έφεδροι στις μονάδες τους. Ήταν έφεδρος ο άντρας μου. Και τρέξε με το σύγαμπρο του και πήγαν στη Γλυκιώτισσα στο στρατόπεδο. Εκεί έπρεπε να καταδαχτούν. Δεν είχαν όπλα. Τους είπαν να φύγουν. Και όλοι οι στρατιώτες τους σκότωσαν οι Τούρκοι μέσα στα χωράφια. Στραφήκαν πίσω. Και φώναζαν και οι στρατιώτες που επίαν άλλοι, γιατί τους αφήσετε να πάνε, αφού βλέπετε δεν έχει όπλα να πάρουμε.
Πήγαιναν άοπλοι. Άοπλοι. Άοπλα. Τα παιδιά του κόσμου σκοτωθήκαν χωρίς όπλα. Χωρίς να πολεμήσουν. Μάλιστα. Άδικα. Για πείτε μας εκείνες τις στιγμές πώς διαχειριστήκατε τα δεδομένα. Διάβαζα πολύ τραγικές εικόνες. Περνάνε από τα μάτια σας κάθε χρόνο, εντάξει, 20 του Ιούλη, αλλά δεν πιστεύω η Χάριτα Μάντολες να ξέχασε ποτέ. Κάθε μέρα που θα ξημερώσει, το μυαλό σας είναι εκεί. Ποτέ. Είναι αυτή η ταινία, το όλο που ζήσαμε γυρίζει συνέχεια. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Και το χειρότερο, όταν βγήκαμε έξω, δεν ξέραμε πού να πάμε και αποφασίσαμε κάτω από τα λεμονόδεντρα να κρυφτούμε. Κρυφτήκαμε κάτω από τα λεμονόδεντρα και αυτό που με συγκλονίζει και με συγκινεί κάθε φορά όταν το σκέφτομαι, που έλεγαν κάποτε οι παλιοί, είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έτσι έγινε τον κορί μου εκεί στο σπίτι μας, εκεί κοντά μας. Ναι. Ήρθε ένας άντρας κοντά μας με τρία μωρά και εφώναζε, δεν είδε τη γυναίκα μου, την πεθερά μου, τη έχασε. Ναι. Ήταν από τη θάλασσα κοντά αυτός που προχωρούσε. Μετά ήρθε έναν αγοράκι 14 χρονών. Δεν είδατε τους γονείς μου. Ψάχνουν τους γονείς. Και συνέχεια έτσι. Ήταν... Ο ένας έψαχνε τον άλλο. Έψαχνε το χάδικα. Ο άνθρωπος, η γυναίκα του μετά ήρθε κοντά μας με τη μάνα της την άλλη μέρα. Και αυτές αγνοούνται ακόμα. Ναι. Δεν ευρεθήκασαι. Μάλιστα. Εσύ είστε η γυναίκα που υποδείξατε ομαδικό τάφο. Ζήσατε αυτές τις εκτελέσεις, τις είδατε με τα μάτια σας. Και όταν άνοιξαν τα δοφράγματα και δόθηκε αυτή η ευκαιρία... Δεν είχα τη δύναμη να πάω. Όταν άνοιξαν τα δοφράγματα δεν είχα τη δύναμη να πάω. Ούτε ο γιος μου μπορούσε να πάει. Η κόρη μου λέει θέλω να πάω να βρω τον παπά μου, να πάω να βρω τον παπά μου. Εγώ τους είπα όχι, να χτυπήσουμε την πόρτα της Τουρκάλας, να μας ανοίξει στο σπίτι μας, να πληρώσουμε. Αλλά μετά το 2004 αποφάσισα ότι έπρεπε να πάω να υποδείξω το σημείο εκείνο. Διότι λέω, αφού τους επιροβόλωσα, διότι έλεγα εγώ 99,5% ο άντρας μου είναι νεκρός, αφού τον είδα. Είχαμε 12 ανθρώπους με ψυχρό δολοφονία. Πρέπει... Τους δικούς σας, δηλαδή 12 άνδρες που ήταν μαζί σας, εγώ θα δώσω τα στοιχεία, κυρία Μάντολες, ο σύζυγός σας, ο πατέρας σας, η σύζυγη των δύο αδελφών σας, ο θείος και με τον 25χρονο γιο του τότε, ένα νεαρό υπάλληλο, πληγωμένο στρατιώτης. Ναι. Να, εδώ η οικογένεια μου όλη. Ναι, όλοι. Όλοι. Ο άντρας της αδερφής μου, μικρής, 23χρονο. Θείος μου και νονός μαρφός της μάμας μου που είχαν το ξενοδοχείο, το Mermet Hotel. Και ο γιος του 25 χρονών. Ο πατέρας μου, εδώ. Εδώ πάντρευε την εγγονή του την Κυριακή 14 Ιουλίου. Και γίνεται 15 Ιουλίου. Το πραξικόπημα. Ο σύζυγός μου 25 χρονών και της μεγαλύτερης αδερφής μου 32 χρονών. Ναι. Αυτή είναι η τραγωδία... Ναι. Της Κύπρου, κυρίες και κύριοι, γιατί και... οι μνήμες είναι εκεί και θα πρέπει να θυμόμαστε. Και ακόμα 12 ανθρώποι, το 14 χρονών των μωρών, το παιδί που έμεινε στο ξενοδοχείο, δεν έφυγε από το ξενοδοχείο, ήταν καρσόνι, από την Πέτρα Σολέας, ο Χριστόφορος γιατρού από τον Αγιάννη Νταγρού, που ήρθε πληγωμένος στο σπίτι μας και δώσαμε του βοήθεια, και άλλοι χωριανοί μας. Κάτω από την ελιά, μαζευτήκατε κάτω από την ελιά. Και εκεί ήταν οι Τούρκοι στρατιώτες όλοι και πλέον... Όλοι μαζευτήκαμε. Ήρθαν και μας βρήκαν την Κοσιμία, σαν αύριο. Ναι. Ήρθαν και βρήκαν μας μέσα στο στάβλο που είμαστε. Μας έφκαλαν πάνω στη βεράντα. Έφεραν μαζί τους εκεί μια κοπέλα Εγγλέζα. Ήταν κατααιματωμένη, κρατούσαν και έναν αγοράκι μωρό, μικρό. Και είπαν ότι εμένε στο ξενοδοχείο, την μετάφερε μια κοπέλα σε ένα σπίτι δίπλα της αδερφής μου. Το σπίτι ήταν με νυχτικό, έβαλε φόρεμα από της αδερφής μου και μείνε εκεί. Η κοπέλα είναι αυτή του ανθρώπου που έχασε, ήρθε κοντά μας ύστερα. Και όταν μπήκαν οι Τούρκοι, παίξαν τον άντρα της, λέει, αλλά δεν είναι νεκρός ο σύζυγός μου, είναι πληγωμένος, εδώ είναι. Και αυτοί επιμένουν, είναι νεκρός και εμένα με κακοποίησαν, λέει. Την βίασα. Ναι. Και μετά πιάσαν τη με το μωρό της και φέραν την
Τούρκοι, φέραν και έφυγαν μαζί μας εκεί. Και εκεί οι Τούρκοι χτυπούσαν τους άντρες μας, χτυπούσαν τους... Βασανιστήρια. Έναν άντρα του εξέσχισαν τα ρούχα, του έλεγαν «Είσαι αξιωματικός που είναι ο στρατόπεδος, πέμας που έχετε τα πυρομαχικά». Δεν ήξερε ο άνθρωπος, ήταν στοχός βιοπαλαιστής με την οικογένεια του. Τα γάλατα των παιδιών μας τα ποδοπάτησα, είχαμε τα πιπερά, διότι είχαμε βρέφη. Τριών μηνών της μικρής αδερφής μου, 2 χρονών, το άλλο της μωρό. Εμένα 1 χρονό επαρκοντούσε ο γιος μου. Η κόρη μου 2 χρονό. Mm-hmm. Είχαμε πολλά μωρά. Mm-hmm. Είμαστε οικογένειες όλες. Mm-hmm. Και αποφάσισαν να μας πάρουν εχμαλό, τους είπαν μας από εκεί. Σηκωθείτε, λέει. Πάλες βαστούσαν και αιματωμένες, τις έπλαιναν κάτω από τη βρύση εκεί μπροστά μας. Mm-hmm. Αίματα είδαμε πολλά, σεντόνια, σχισμένα. Στρατός πάρα πολλές και μας έβαλαν μπροστά να μας πάρουν εχμαλό τους. Μας έβαλαν να ανηφορίζουμε τον δρόμο προς την Ελιά, προς το Χωριουδάκι, γιατί είμαστε κοντά στη θάλασσα εμείς κάτω τα σπίτια μας. Mm-hmm. Περπατήσαμε κανένα χιλιόμετρο και μας είπαν να στρίψουμε αριστερά, σε ένα δρόμο αγροτικό. Παντού ήταν λεμονόδεντρα, αλλά οι Τούρκοι επέλεξαν ένα ξέφωτο μελιές. Και μας είπαν καθίστε κάτω από αυτή την ελιά mm-hmm. για να δούμε τι θα σας κάνουμε. Η ώρα περνούσε, οι Τούρκοι έστησαν γύρω μας κάτι σιδερένια τρυπόδια, έβαλαν τα όπλα πάνω γύρω μας mm-hmm. και πυροβολούσαν στον αέρα. Και μας έλεγαν μη φοβάστε, εμείς πυροβολούμε. Mm-hmm. Εμείς γονατίσαμε κάτω από την ελιά όλοι μας και βλέπαμε προς τον πενταδάχτυλο, εκεί ήταν ένα ξοκλήσιν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ξοζωτώνω αυτός. Αυτός που μας γλίτωσε εμάς, το θαύμα έγινε. Mm-hmm. Και μετά ένας Τούρκος μπήκε σε μια κουφάλα της ελιάς απέναντι mm-hmm. μας και μας έκαμε ένα σύνθημα με το χέρι. Εκεί έμπαινε στην κουφάλα, ξανά βγαινε. Πάλι μεταξύ μας mm-hmm. οι άντρες λέει τι θέλει να πει αυτός. Αλλά όπως θέλει να πει ότι όλους θα μας εκτελέσουν, θα μας πυροβολούσουν, θα μας εκτελέσουν. Αλλά γιατί προσπαθεί να μην τον ευλέπουν οι άλλοι οι Τούρκοι, μπαίνει και βγαίνει και κάνει μας το σύστημα. Ίσως θέλει να πει ότι οι Τούρκοι θα αρχίσουν να πυροβολούν και εμείς θα πέσουμε κάτω. Και είναι τα τελευταία λόγια που άκουσα από τον άντρα. Μου είπε αν οι Τούρκοι αρχίσουν να πυροβολούν, πέσε κάτω και κάνε την νεκρή. Ναι. Πιστεύοντας ότι και αυτός το ίδιο θα έκανε. Ναι. Δεν ήταν έτσι όμως. Ναι. Και αρχίσαν και πυροβολούσαν. Όχι. Είπαν, θα έρθει ο αξιωματικός να μας πει τι θα σας κάνουμε. Έβγαλαν έναν άντρα από την παρέα μας με το μωρό στην αγκαλιά του, τον έβγαλαν έξω από τον κύκλο. Έβγαζαν το περίστροφο να τον σκοτώσει. Η γυναίκα του μέσα φώναζε αγγλικά και γερμανικά μιλούσαν οι Τούρκοι. Και αυτοί ήξεραν και τους, μου έλεγαν, μην το σκοτάσεις. Αγγλικά του εμίλα γερμανικά. Είναι ο άντρας μου και το μωρό μου, μην το σκοτώσεις. Κατέβαζαν το περίστροφο, σε λίγο πάλι το ψήλωσαν. Την τρίτη φορά που το ψήλωσαν και πάτησε τη σκανδάλη για να τον σκοτώσει, ο άνθρωπος αυτός δούλεψε φαίνεται και κατέβασε το μωρό κάτω για να ουρίσει. Ναι. Και φύγε η σφαίρα και, και θύμωσε πολλά ο Τουρκός. Τον επήρε νηστά, του κλωτσούσε, τον κλετσούσε, τον χτυπούσε πάρα πολλά και μετά μας τον έφερε στον κύκλο μέσα. Mm-hmm. Και γονάτισε και αυτός μέσα. Και μετά ήρθε ο αξιωματικός. Mm-hmm. Και λέει ο αξιωματικός δεν ξέρει να μιλήσει άλλη γλώσσα, ανοιχτό που τουρκικά. Ποιος από εσάς μπορεί να μιλήσει μαζί του. Είχαμε μια κοπέλα από την Άχνα που ζούσαν και Τούρκοι παλιά. Ναι, και ήξερε τουρκικά. Ήταν νοσοκόμα και ήταν μαντρεμένη στο χωριό mm-hmm. με το σύζυγο της και με τα 3 της παιδιά. Και σηκώθηκε και λέει εγώ και μίλησε τουρκικά. Αυτός ήταν ένας κοντός με 3 αστέρες χρυσές στο μανίκι. Και του λέει πρέπει να σεβαστείτε τι θα μας κάνετε. Είμαστε ενόπλοι και γυναικόπαιδα. Εγώ το χέρι του το θυμούμε, το άπλωσε έτσι από πάνω μας και είπε όλους θα σας εκτελέσουμε, της είπε. Και αμέσως η γυναίκα σκύψε κάτω και είπε ότι όλους θα μας εκτελέσουν. Και άρχισε να του λέει γιατί να μας εκτελέσετε, είμαστε ένα όπλα και γυναικόπαιδα. Ναι. Δεν φταίξαμε σε τίποτε. Και αυτός ξαναμίλησε και της είπε που εγώ αυτό κράτησα. Στα κότσινα οι δικοί σας στρατιώτες σκοτώνουν δικά μας γυναικόπαιδα και εμείς θα δώσουμε εκδίκηση. Ναι. Και πάλι του λέει δεν πήγαν δική μας στρατιώτες στα κότσινα τώρα, δεν πήγαν, ψέματα σας λένε. Και αυτός έδωσε τη διαταγή και φύγε. Μάλιστα. Και ακολούθησε η εκτέλεση. Μας είπαν να σηκωθούμε από κάτω και να περπατούμε 2-2 στη γραμμή. Πρέπει να κάνεις διάδα να περπατήσεις. Μέχρι που τελειώνανε, είμαστε 40 άτομα, τελειώνανε η διάδα. Μας χτυπούσαν,
πίσω τώρα, τρεις-τρεις στη γραμμή να περπατάτε. Προσπαθούσες να κάνεις τριάδα να επιστρέψεις. Όταν φτάσαμε πίσω στην ηλιά, άρχισαν να μας χτυπούν και τότε δίπλα μου ήταν ένας στρατιώτης και πυροβολούσε έναν άντρα, τον οποίο εγώ έβλεπα συνέχεια, τον πυροβολούσε, έπεφτε στη ρίζα της ηλιάς, προσπαθούσε να σηκωθεί, πάλι τον πυροβολούσε, προσπαθούσε πάλι να σηκωθεί και μετά πήρε σφιχτά στην αγκαλιά του την ηλιά και ανασηκώθηκε καλά, όπως τον ο Σολομών που ήταν στον ιστό και κρατούσε, αυτός έτσι τον βλέπω. Την πήρε σφιχτά την ηλιά, τον πυροβόλησε και σοριάστηκε κάτω. Δεν ξέρω, εκείνη την ώρα φαίνεται, ήταν τα λόγια που μου είπε ο άντρας μου. Ναι. Αντί να πυροβολού, πέσει κάτω. Έπεσα κι εγώ κάτω. Ναι. Και εκεί που έπεσα ήταν ένα σπαλάθι μαζί, είχε κι άλλες γυναίκες. Έσφιγγα την κόρη μου στην αγκαλιά μου σφιχτά και να μην ακούει, να μην βλέπει. Ναι. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε και νιώσα κάποιον να με χτυπά. Με κλωτσούσε, με χτυπούσε. Και λέω, είμαι ζωντανή εγώ. Δεν πίστευα. Σας τα λέω ακριβώς όπως τα ένιωσα. Έφερα το χέρι μου στο πόδι μου και το... Για να νιώσετε αν είστε ζωντανή. Και ένιωσα ότι ήμουν ζωντανή και λέω, είμαι ζωντανή. Το μωρό που έχω στην αγκαλιά μου δεν το έπαιξα από το σφίγγα. Της γύρισα το κεφαλάκι της κόρης μου και μου ανοιγόκλεισε τα ματάκια της. Και λέω, και η κόρη μου είναι ζωντανή. Τότε πήρα δύναμη και σηκώθηκα. Μπροστά μου οι 12 άνθρωποι κάτω. Ο άντρας μου, τα πόδια του κοντά μου. Έκανα ένα βήμα δεύτερο, στο τρίτο βήμα να αγγίξω στα πόδια του και φώναζα. Οι Τούρκοι με έπαιρναν και με πετούσαν πίσω μακριά. Πάλι εγώ, πάλι ξαναπήγαινα. Πάλι προσπαθούσα να σκύψω, να αγγίσω στα πόδια του. Με τραβούσαν οι Τούρκοι, με λύσαν. Με τραβούσαν. Το ίδιο έκανα σε όλες τις γυναίκες. Δεν μας αφήσαν να αγγίξουμε πάνω του. Και τότε το γιο μου τον κρατούσε ο άντρας μου, γιατί δεν επερπατούσε το μωρό. Ναι, ήταν ενός χρόνου. Ενός χρόνου δεν επερπατούσε. Και ήταν πάνω στο κεφάλι, κρατούσε σφιχτά το κεφάλι του πατέρα του. Ήταν πληγωμένο εδώ το μωρό και ήταν κατααιματωμένο. Ναι. Έκλαιγε και φωνάζει «Μπαμπαμπά μου, μπαμπαμπά μου». Ναι. Και τότε εγώ άρχισα να φωνάζω «Το μωρό μου, το μωρό μου, άφησε με να προσπαθούσα να περάσω από μέσα». Δεν με αφήνε πίσω, άλλος τραβάμε πίσω, άλλος. Το ίδιο έκαναν όλες οι γυναίκες. Και εγώ τότε βρέθηκε ο Τούρκος της Κουφάλας. Ναι. Και λέω «Το μωρό μου, βοήθαμε, το μωρό μου, είναι το μωρό μου». Και τότε σε πιάσε το από το κουταλούνι και το πέταξε μακριά μες στα αγκάθια. Και να πάω να το πάρετε. Αρκουδούσε το μωρό και τρέξα να το πάρω το μωρό. Προσπαθούσα να το σηκώσω, αλλά βαστούσα και την κόρη μου. Και τρέξε μια κοπελίτσα και μου λέει, αφήσ' μου το Γιαννάκι σου και δικό μου το μωρό, αφήσ' μου. Αφού δεν μπορούσα και να τα σηκώσω, τις το άφησα. Και το πήρε αυτή και το σφίξε έτσι στην αγκαλιά της. Και ένας Τούρκος της το άρπαξε μια λύσσα και το πήδαξε πάλι μακριά. Και αμέσως έτρεξε μια γιαγιά και την έβαλε στην αγκαλιά της την κοπέλα. Ναι. Και ο Τούρκος την τραβά τη γιαγιά πίσω, έβγαλε τη λόχη, την έσκησε ένα παιδό και πήγε κάτω. Ναι. Η γιαγιά πήρε τα ρούχα και βαστούσε. Και τότε την πήραν την κοπελίτσα και την βίασαν. Και την βίασαν. Εκεί. Και εγώ έτρεξα να πάρω πάλι το γιο μου. Ναι. Προσπαθούσα να το σηκώσω. Και φτάσαν οι μεγαλύτεροι αδερφοί μου. Άφησε μου το γιο σου, μου λέει, γιατί εγώ έχασα και τα τρία μου τα μωρά. Μου τα σκοτώσαν, είναι και τα τρία μου τα μωρά. Τα μωρά ήταν 7, 8, 9 χρονών και νομίζαν με τον πατέρα τους είχαν περισσότερη ασφάλεια και τα κρατούσε σφιχτά ο πατέρας. Και όταν τον πυροβόλησαν και πέσαν κάτω, τα μωρά πέσαν και τα μωρά χαμέ. Αλλά ο άνθρωπο που βάλαν μπροστά μας να τον σκοτώσουν, την ώρα που είδε να πυροβολά, άρχισε να τρέχει. Έτσι μου είπε, με το μωρό στην αγκαλιά του και μετά είδε τον ο Τούρκος της Κουφάλας, λέει, και του ένεψε να πάει πίσω από ένα θάμνο. Ναι. Και άρχισε να τρέχει και μίλαν αγγλικά ξένα. Και ανοίξαν τα ματάκια τα μωρά, λέει, και είδαν το θείο τους που έτρεχε και σηκωθήκαν και αυτά και τρέξαν μαζί.
Και πώς φύγατε από εκεί? Αρχίσαν να μας κοντακιάζουν, να φύγουμε, να φύγουμε. Τραβήσαν τα ρολόγια μας, βρασόλια, οι δαχτυλίδια, οι σταυρούς, τα τραβούσαν. Έγινε έτσι έναν μεταξύ τους Τούρκους και των γυναικών αυτό. Ναι. Και μετά ο Τούρκος αυτός της Κουφάλας μας είπε να φύγετε, φύγετε, έκανε μας να φύγουμε. Λέγαμε τους αφού σκοτώσετε, τους σκοτώστε μας και εμάς. Γιατί σκοτώσετε και δεν μας αφήνετε να αγγίξουμε πάνω. Σκοτώστε μας και εμάς. Και όχι, αυτός ο Τούρκος της Κουφάλας μας έδιωχνε να φύγουμε. Απομακρυνθήκαμε λίγο κάτω, μαζευτήκαν πολλοί Τούρκοι και τραβούσαν. Είχαμε κορίτσια πολλά, τα τραβούσαν. Έφτασε πάλι ο Τούρκος αυτός, έβαζε το όπλο επάνω στους Τούρκους και μας τραβούσαν τα κορίτσια. Οι θηροειδίες των Τούρκων. Των Τούρκων, ναι. Ναι, και τους βιασμούς και όλα αυτά. Και μετά ένα ρολόι έμεινε σε μια γυναίκα και μου το έδωσε και μου λέει: «Δώστε το να μας βοηθήσει να φύγουμε». Του το έδωσα. Προσεύχομαι γι' αυτόν τον Τούρκο. Ο Θεός να τον έχει καλά πάντα. Και σας βοήθησε να φύγετε. Μας βοήθησε. Και μας έδωσε και τα παιδιά. Ήταν ακόμα δύο πληγωμένα μωρά. Το ένα ήταν στο χέρι, η σφαίρα, και το άλλο στο πόδι. Και μας έδωσε και τα παιδιά και φύγαμε. Αυτός ο Τούρκος μας βοήθησε. Γυναίκες και μωρά να τα πάρουμε. Μάλιστα. Κύριε Μαντολές, έχει γραφτεί ότι μόνοι σας όταν πήγατε εκεί στην Ελιά αρχίσατε να σκάβετε και να βρείτε τους δικούς σας. Έξι μέρες πήγαινα και σκάβασαν και κατώναμε για να βρούμε. Βρήκα την ταυτότητα, βρήκα το πορτοφόλι του, βρήκα το πουκάμισο, το παντελόνι του. Ναι. Του στρατιώτη που του δώσαμε τα ρούχα του και φορές. Και εκεί στα δοφράγματα, πάντα πιστοί στο ραντεβού με τις υπόλοιπες γυναίκες για να μάθουν αυτοί που ερχόντουσαν στην Κύπρο τι είχε γίνει στο νησί όσον αφορά την τουρκική εισβολή, τις θηριωδίες των Τούρκων, με τις φωτογραφίες μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες του δοφράγματος. Πολλοίς κόσμος πέρασε από το δοφράγμα και δεν πήγαιναν απέναντι. Έλεγαν «Δεν θα προδώσουμε τον αγώνα σας». Όμως οι Εγγλέζοι πήγαιναν, οι μόνοι που περνούσαν. Μας έλεγαν «Σκοτώσαν τον πατέρα μου, τον αδερφό μου» και όλοι αυτοί περνούσαν. Με τα μαύρα, 49 χρόνια, κυρία Μαντολές. Το πέθος, το κουβαλάτε. Έναν ένας που σκοτώθηκε, ο τρεις, χιλιάες, εν 6.000. Τούτον το μαύρο μας ταιριάζει. Ναι. Και με αυτά τα οποία έχετε ζήσει και με τον τρόπο που μας τα έχετε περιγράψει και αν κάποιοι ενοχληθούν, γιατί λέμε αλήθειες απόψε, ξέρετε, θα μας πούν ότι μας παρακολουθούν και μικρά παιδιά και όλα αυτά και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λυπούμε. Θα πρέπει να λέμε αλήθειες. Λυπούμε και τα παιδιά μου ήταν μικρά. Ναι. Και τα παιδιά μου ήταν μικρά και ζήσαν αυτόν τον πόνο. Και τον... δεν εύχομαι να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να νιώθουν παιδιά όπως τα παιδιά μου και τα παιδιά αυτά όλα της εισβολής που επάθαν αυτόν το πράγμα. Αλλά πρέπει να λέγονται. Και πρέπει να λέγονται αυτά όλα για να μάθουν οι νέοι μας. Να βάλει και η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο Αρχιεπίσκοπος, όλοι να βάλουν στόχο να γίνει μια λύση απελευθέρωση του τόπου μας, κόρη μου. Επανένωση. Μα και είπαμε τι επανένωση, τι σημαίνει. Η διζωνική ομοσπονδία, τι περιλαμβάνει αυτή η διζωνική? Απελευθέρωση, η Κύπρος να ελευθερωθεί, να πάμε στα σπίτια. Και εμείς και οι Τούρκοι, και οι Τουρκοκύπροι, να πάνε στα δικά τους, που τους εθιώξασαν. Μάλιστα, 49 χρόνια μετά, η Χαρίτα Μάντολες λέει ότι αυτό που θα πρέπει να εισάξουμε και να συνεχίσουμε να συζητάμε όσο αφορά τη λύση του Κυπριακού είναι να μιλάμε για απελευθέρωση της Κύπρου. Απελευθέρωση, φυσικά απελευθέρωση της Κύπρου. Τι σημαίνει επανένωση? Δεν έχω καταλάβει επανένωση της Κύπρου. Τι να επανενωθούμε με την Τουρκία? Αυτό ίσως θέλουν να γίνει. Μάλιστα. Να απελευθερωθεί ο τόπος μας. Ναι. Και υπήρχαν και άλλες ιστορίες που τους μάζευα στα σχολεία που γινόντουσαν οι βιασμοί και παιδιά 12-13 χρονών και τα έχετε ζήσει κι εσείς και έχουμε πει ότι 49 χρόνια αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε είναι την απελευθέρωση της πατρίδος μας. Ξέρεις, έχει 49 χρόνια και εγώ νομίζω κάθε μέρα σήμερα, είναι χτες, δεν... δεν επέρασε από μένα
ότι επεράσαν αυτά τα χρόνια όλα. Ναι. Και πρέπει οι κυβερνήσεις να βγάλουν τον κόσμο, να αφήνουν να μιλά, να φυκένει έξω. Νιώθετε ότι κάποιοι προσπαθούν, επιχειρούν να κρύψουν την αλήθεια? Βέβαια, βέβαια. Ναι. Έχει τόσα χρόνια. Φέτος βγήκαν λίγα πράγματα. Αυτή είναι η αιχμάλωτη, ναι. Φέτος βγήκαν λίγο να λέσει. Ναι. Δεν ξέρω αυτή η προδοσία που έγινε. Μεγάλη προδοσία για τον τόπο. Mm-hmm. Και δεν ετιμωρήθηκε κανένας, αγαπητή Νατάσα μου. Ναι. Δεν ετιμωρήθηκε κανένας. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει ο Πρόεδρος, να τιμωρήσει αυτούς που έχουν κάνει αυτό το έγκλημα. Ναι, θα πρέπει να τους βρούμε, λέτε. Πρέπει να βρεθούν. Ναι, από τη στιγμή που εσείς λέτε ότι όντως κάποιος σας είχε πει ότι έγινε συμφωνία και ως εκεί έπρεπε να μείνουν και τελικά κρατούν το 37% της πατρίδος μας και δεν μας δίνουν τίποτα πίσω. Και θέλουν και τώρα, μας είπε ο Ταγί Περτογάν, δύο ισότιμα κράτη. Να ζούμε πλάι-πλάι, λέει. Δύο κράτη να ζουν πλάι-πλάι. Να αποχαιρετήσουμε την Κερινιά, κυρία Μάντολες. Επειδή έτσι τους είπαν. Τα υπόλοιπα μέρη. Έτσι τους είπαν. Έκαναν το πραξικόπημα και ακριβώς από αυτόν τον ποταμό που είπαν τον Αϊνάντρια, από εκεί στον Πενταδάχτυλο, τον άναβα φωτιές οι πραξικόπηματίες προς την Κερινιά. Όχι προς τον Καραβάν, προς την Κερινιά. Δηλαδή από τη θάλασσα έκαναν το σινιάλο απ' εδώ να πάρετε. Εμείς τα βλέπαμε. Δεν λέω ψέματα. Τα βλέπαμε. Μάλιστα. Στην ζωντανή απόδειξη μάρτυρας. Αυτή η μαρτυρία σας καταγράφεται. Πριν να σας ευχαριστήσω για αυτή σας την παρουσία εδώ στο δελτίο μας, γιατί ήθελα να αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου στη σημερινή ημέρα, κυρία Χαρίτα Μάντολες, και δεν θα ήθελα οποιονδήποτε άλλο να συζητήσω αυτά τα δεδομένα πέραν από εσάς. Τη Χαρίτα Μάντολες που έζησε αυτά που έζησε και κουβαλάτε τόσα χρόνια. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα υπάρξει και αντικατοχική εκδήλωση 28 Ιουλίου, Παρασκευή, το Σωματείο Αδούλωτη Κερινιά, το Προσφυγικό Σωματείο Αδούλωτη Κερινιά, πλατεία Κακογιάννη, στο παλιό λιμάνι Λεμεσού, 8 το βράδυ μέχρι τις 11 το βράδυ, μπροστά από το περίπτερο του ΟΚΟΤ. Να πάμε εκεί για να αποδείξουμε ότι ναι, διεκδικούμε για την πατρίδα μας. Δεν είμαστε εδώ στους καναπέδες μας, στα καφέ, δεν ξέρω, στον κόσμο το δικό μας και οποιαδήποτε λύση κι αν αποφασίσουν να μας δώσουν, θα πούμε ναι. Θα πούμε ναι, θα κρύψουμε. Ναι. Πρέπει να αγωνιζόμαστε. Οι Κερινιώτες, οι Βαροσιώτες, οι Μορφίτες, όλοι. Δεν χαρίζονται πατρίδες. Αλίμονο. Δεν χαρίζονται πατρίδες. Και τούτος τόπος είναι δικός μας. Πρέπει να αγωνιστούμε όμως. Ναι. Εκάμαν κάποιοι λάθη προδοσίες, πρέπει όμως... 49 χρόνια όμως αυτός ο αγώνας και πάει και βλέπουμε τι κάνουν στα ακατεχόμενα. Θα πρέπει όντως να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήθελα τα εγγονάκια μου να τα πάρω και δεν τα πήρα. Και 4 του Γενάρη φέτος, πάρ μας γιαγιά τώρα που ήρθαμε από τα πανεπιστήμια και είμαστε όλα εδώ τα παιδιά. Τα πήρα. Πήγαμε στο χωριό και βγήκαμε στην εκκλησία του χωριού μας. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να σε περιγράψω τι πράγμα ήταν εκεί. Τα δύο εγγόνια μου, η εγγονή μου, τελειώσαν το στρατό. Ο ένας λοχαγός τελείωσε στην Κρήτη και το άλλο. Και εκεί που πήγαμε να ανοίξαν έτσι τα χέρια τους. Δεν ξέραν τα παιδιά τι είναι η Κερινιά, τι τόπος είναι. Ανοίξαν τα χέρια τους και λέει, γιαγιά, αυτός ο τόπος είναι δικός μας. Ναι, μάνα μου, είναι δικός μας. Εβλέπαν την Κερινιά, εβλέπαν μέχρι τα λιβερά των κορμακιών. Λέει, και αυτός ο πενταδάχτυλος, δύο πολυβόλα πάνω στον πενταδάχτυλο να στήσουν. Δεν θα φύγει αν πλοίο και αεροπλάνο να έρθει. Μαγέ μου, ήταν η προδοσία. Είχαν πολυβόλα, αλλά τα σηκώσαν αυτοί οι πραξικοπηματίες. Ναι. Δεν τους αρέσει να τα λέμε, Νατάσα μου. Ναι. Πρέπει να τα λέμε. Τους άφησαν τους Τούρκους, λέτε. Τους άνοιξαν την κεφάλαια. Σήκωσαν τα πολυβόλα, σήκωσαν τα όπλα. Δεν είχαν όπλα να πάρουν τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ, κυρία Μάντολες, για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Βεργίνα, στο δελτίο μας. Να δείξουμε για τελευταία, έτσι κλείνοντας τη συζήτηση αυτή. Η κυρία Μάντολες αυτό κουβαλάει. Και είναι η ιστορία της Κύπρου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Νατάσα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγώνας συνεχίζεται. Μακάρι να έχει κι άλλους σαν εσάς. Πρέπει να τα δείχνουν και πρέπει ο κόσμος να βγει να τα συζητά και να
να τα λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, κύριε Μανώλη. Τους νέους τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί οι νέοι διψού θέλουν να μάθουν. Εμείς θα τους καθοδηγήσουμε και εμείς θα τους πούμε τι έχουν γίνει. Γι' αυτό καλλιώ την κυβέρνηση και τον αρχιεπίσκοπο να βάλουν θέσεις σε αυτά τα πράγματα. Να μάθουν οι νέοι μας τι έγινε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, για τη σημερινή μαύρη μέρα, κυρίες και κύριοι, αναφέρεται και ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέργιος Καλόγερος. Να δούμε το ρεπορτάζ. Πέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέργιος Καλόγερος έκανε την εξής δήλωση. Σήμερα συμπληρώνονται 49 χρόνια από την ημέρα που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα και χωρίς κανένα λόγο στην Κύπρο, με αποτέλεσμα το 37% του νησιού να παραμένει κατεχόμενο. Η βαρβαρότητα και οι εγκληματικές ενέργειες των Τούρκων ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Δολοφονίες, βιασμοί, εχμαλωσίες, λαϊλασίες συνόδευσαν τον Ατίλα. Το «Δεν ξεχνώ» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και δείχνει ότι καμία συνομιλία δεν μπορεί να γίνει με τους Τούρκους αν δεν αποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από τη Μεγαλόνησο. Καμία πολιτική εξυγχρονισμού, ζεϊμπέκικου ή κουμπαριάς δεν θα μας κάνει να προδώσουμε τη μνήμη των χιλιάδων ηρώων που έχισαν το αίμα τους πολεμώντας τους Τούρκους στην Κύπρο. Δεν ξεχνώ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού παραμένει ο κίνδυνος έκρηξης και επέκταση δασικών πυρκαγιών. Χάος σε πολλές περιοχές της Ελλάδος από τις πυρκαγιές. Κάηκαν δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα αγίες. Και να σας πω πως και η Κύπρος αποστέλει βοήθεια. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Αυτό ανακοίνωσε το Προεδρικό πριν από λίγο. Υπήρχε σχετική έτσι, δήλωση από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πάμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Η εικόνα που καταγράφει το drone της ΕΡΤ πάνω από τον Άγιο Χαράλαμπο στο Λουτράκι απογοητευτική. Καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένο φυσικό περιβάλλον, περιουσίες χαμένες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή πλέον έχει οριοθετηθεί και είναι ελεγχόμενη. Κόποι και στερήσεις μιας ολόκληρης ζωής έγιναν στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως αυτό εδώ το σπίτι της κυρίας Βαρβάρα στην περιοχή Ειρήνη Λουτρακίου. Δεν έμεινε τίποτα ούτε από την αυλή της, αλλά ούτε και από την κύρια κατοικία της. Ολοσχερός κάκι, όπως το βλέπετε κάκι ολοσχερός, δεν έμεινε τίποτα μέσα. Τίποτα, τουλάχιστον πρόλαβα. Φύγαμε τα παιδάκια μου, τα εικονάκια μου, τα πήρα και φύγαμε. Πόσα χρόνια μένατε εδώ? Μέναμε από το 40 τόσο έχουμε εδώ. Μέσα σε μία ώρα κάηκαν τα πάντα. Πώς έγινε τώρα αυτό εδώ πέρα? Το σπίτι σας έχει καεί, είναι και τα άλλα βέβαια, έτσι, αλλά το δικό σας έχει... Το διπλανό, ναι, είναι ολική καταστροφή, δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Πήραμε τις ταυτότητές μας και φύγαμε. Τίποτα άλλο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της περιφέρειας Κορινθίας, κάηκαν περισσότερα από 15.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα μισά είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα υπόλοιπα δασικές. Ζημιές έχουν προκληθεί στην ηλεκτροδότηση και την ίδρυυση. Προβλήματα υπάρχουν και στο οδικό δίκτυο, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες κατέστρεψαν μέρος της ασφάλτου, ενώ οι καμένες οικίες φαίνεται να ξεπερνούν τις 40. Τι να πεις, μέσα εδώ, θα πεις από όλες. Δεν υπάρχει λόγος να το δω. 150 φιλοξενηθήκανε στα ξενοδοχεία του Δήμου και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί αμέσως την πρώτη στιγμή όλοι διαθέσανε και δωμάτια και φαγητό. Ξεκινάει η διαδικασία τώρα των αποζημιώσεων, να δούμε ακριβώς το τι έχει γίνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί που ολοσχερώς καταστραφήκανε ή μερικώς για να μπορέσουν να βοηθηθούν λίγο από το επίσημο κράτος. Τις πληγήσεις περιοχές επισκέφθηκε το πρωί μαζί με ειδικά κλιμάκια ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου σε συνεργασία με την πυροσβεστική και το Δήμο να γίνει αυτοψία. Μέχρι το απόγευμα θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί κανονικά όπως προβλέπεται η ενεργοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών. Θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα της αρρωγής.gov.gr για την πρώτη αρρωγή. Θα ενεργοποιηθεί το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για να καλυφθούν οι πολίτες που έχουν ζημιές ή έχουν χάσει τα σπίτια τους, αλλά αντιστοίχως και αυτό το πλαίσιο που αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων. Οι χρόνοι, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουν συντιμηθεί, οπότε οι πολίτες θα λάβουν άμεσα, και όταν αναφέρομαι άμεσα, εννοώ τις επόμενες μέρες εβδομάδες την πρώτη αρρωγή. Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 43 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Λοιπόν, ακραίες υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Η Νότια Ευρώπη βράζει σε όσο ζουμί της έχει απομείνει, όπως με ευρηματικό τρόπο περιγράφει η Γαλλίδα μετεωρολόγος μέσα από μια εικονική κατσαρόλα, τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών. Μετά την Καταλωνία, η Νότια Ιταλία κυριολεκτικά ψήνεται σε θερμοκρασίες που φλερτάρουν με τους 45 βαθμούς Κελσίου.
Αυτό σίγουρα δεν το λες καλοκαίρι. Όσοι επέλεξαν να επισκεφθούν αυτές τις μέρες τη Σικελία υποφέρουν. Μόνο με ομπρέλες, βεντάλιες και πολύ νερό, κατακόκκινοι από τον καυτό ήλιο, τουρίστες αποτολμούν μια έξοδο στα αξιοθέατα του Παλέρμο. Στη Ρώμη, εθελοντές επισκέπτονται ηλικιωμένους που ζουν μόνοι για βοήθεια και λίγη συντροφιά. Στα γειτονικά Βαλκάνια, μετά τον καύσωνα, ξέσπασε σφοδρή καταιγίδα. Μαύρα σύννεφα και αστραπές σκέπασαν την πρωτεύουσα της Σερβίας Βελιγράδι και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές και πλημμύρες σε Σλοβενία και Κροατία, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δέντρων. Ανάλογα φαινόμενα σημειώνονται και στο δυτικό ημισφαίριο. Oh my God, dude. Ανεμοστρόβιλος άρρωσε τη Βόρεια Καρολίνα, ισοπεδώνοντας σπίτια, δημόσια κτίρια και καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα εργοστασίου της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer. Ισχυρές καταιγίδες πλημμύρισαν κατοικημένη περιοχή του Κεντάκι. I've never seen the water get this bad and I've never seen a vehicle go off the road in the water. Την ίδια ώρα στη Νότια Καρολίνα, εταιρείες χαρίζουν σε αυτοκινητιστές για να αντέξουν τη ζέστη κλιματιστικά και στην Αριζόνα το πολυτιμότερο εμπόρευμα είναι ο πάγος. Άλλωστε δεν προκαλεί έκπληξη η ιδέα γυμναστηρίου του Τέξας να προσφέρει στους πελάτες του ανακουφιστικά λουτρά με πάγο. Λοιπόν, ξανά στα δικά μας και θα πάμε να δούμε τις δηλώσεις, τις φρέσκες από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος, όπως σας έχω πει, ήταν πρωταγωνιστής στα πανηγύρια που στήθηκαν στα κατεχόμενα στις 6 το απόγευμα για να εορτάσουν την τουρκική εισβολή. Λοιπόν, προκλητικός και πάλι ο Τουρκός Πρόεδρος. Μη γυρίζετε, λέει, την πλάτη σας στην πραγματικότητα του νησιού και να γνωρίστε το ψευδοκράτος, το συντομότερο δυνατό. Αυτό είπε στη ομιλία του στην κατεχόμενη Λευκοσία, όπως σας έχω πει, με αφορμή τους εορτασμούς για τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής. Ο Ταγί Περτόγαν απέκλεισε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ισχυριζόμενος ότι είναι αδύνατο να εισέλθουμε σε μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία χωρίς να αναγνωρίσουμε την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Θα ήθελα να σας μεταφέρω, λέει, τους χαιρετισμούς και την αγάπη και των 85 εκατομμύριων αδελφών στην Τουρκία. Αναφερόμενος στους Μπουλετετσεβίτ και Ερμπαγκάν, στον Πρωθυπουργό και Αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης κατά την περίοδο της εισβολής, όπως και στον ιστορικό αρχηγό του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος κυπριακής καταγωγής, Ντουρκές. Στη συνέχεια, ο Ερτογάν αναφέρθηκε, κάνοντας ιστορική αναδρομή στο Κυπριακό, υπό την τουρκική οπτική, στο πλαίσιο της οποίας είπε ότι η περίοδος του 60 με το 74 δυστυχώς σήμαινε αίμα, δάκρυα και σφαγές για Τουρκοκυπρίους, ό,τι να είναι. Επανέλαβε το τουρκικό αφήγημα ότι ο στρατός τους έφερε την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ηρεμία στο νησί. Οι Τουρκοκύπροι, είπε, τους οποίους ήθελαν να καταστρέψουν, ζουν σήμερα με ασφάλεια κάτω από τη σκιά της δικής τους σημαίας, υπό την ομπρέλα του ψευδοκράτους. Προσθέτω ότι με την ακλόνητη υποστήριξη της Τουρκίας, ο τουρκοκυπριακός λαός ατενίζει το μέλλον με περισσότερη ελπίδα. Επικαλέστηκε τα απορρέοντα δικαιώματα από τις συμφωνίες εγγύησης για να υποστηρίξει ότι οι ηρωικοί Τούρκοι στρατιώτες πάτησαν το πόδι τους στο νησί, έδειξαν για άλλη μια φορά στον κόσμο ότι ο τουρκοκυπριακός λαός δεν ήταν ποτέ μόνος του και το τουρκικό έθνος δεν θα μπορούσε ποτέ να υποταχθεί. 20 Ιουλίου είναι το σύμβολο, είπε, της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ισότιμης θέσης του κυπριακού λαού. Όσο αφορά τώρα το μέλλον του Κυπριακού, μας είπε, αναφερόμενος στην ελληνοκυπριακή πλευρά, αυτό είναι μήνυμα και προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Ταγί Περτογάν υποστήριξε ότι στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου εξακολουθεί να υπάρχει μια νοοτροπία η οποία είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και θεωρεί τον εαυτό της ως το μοναδικό κυρίαρχο και ιδιοκτήτη της Κύπρου. Αναφερόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είπε ότι ο νέος ελληνοκύπριος ηγέτης ποζάρει κάτω από τις σημαίες της ΕΟΚΑ και Ένωσης. Και ισχυρίστηκε ότι η ιστορία έχει δείξει ξεκάθαρα ότι οι Ελληνοκύπροι δεν έχουν καμία ανοχή για τους Τουρκοκύπριους. Αυτός είναι ο λόγος που οι διαπραγματεύσεις, στις οποίες η τουρκοκυπριακή πλευρά κατέβαλε κάθε προσπάθεια για λύση για περισσότερο από μισό αιώνα, δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική διαδικασία,
Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι ποτέ δεν απέφυγαν τις διαπραγματεύσεις. Παρόλο που γνωρίζαμε την καταπίεση, δεν επιδιώξαμε εκδίκηση, αναζητήσαμε με ειλικρίνεια τρόπους για να ζήσουν τα δύο στοιχεία μαζί ειρηνικά. Όλες μας οι προσπάθειες είναι να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη που φέραμε στο νησί του 1974 θα έχει μόνιμη βάση. Επιθυμούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι όλοι θα πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσουν ότι η ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή. Συνεχίζοντας, είπε ότι το όραμα που διατύπωσε ο Ερσί Τατάρ στη Γενέβη του 2021 θα πρέπει να βρει ανταπόκριση χωρίς χάσιμο χρόνο και πρόσθεσε ότι είναι αδύνατον να εισέλθουμε σε μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία χωρίς να αναγνωρίσουμε την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπριών. Ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι το μόνο που κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία σφεντερίστηκε το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι να παραπονιέται για εμάς σε τρίτους, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκρύπτοντας το δικό της παράπτωμα. Δεν αποδέχονται ότι ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ένας ισότιμος, κυρίαρχος, ξεχωριστός λαός, είπε, και ενοχλούνται από το γεγονός ότι ο ψευδοκράτος διατηρεί στενή συνεργασία με τη μητέρα πατρίδα Τουρκία. Τέλος, ο Ερντογάν είπε ότι θα παραμείνουν οι εγγυήσεις για την ευημερία του τουρκοκυπριακού λαού και ανέφερε ότι δεν θα σταματήσουν τις προσπάθειες να επιβεβαιώσουν την ισότιμη κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Είπε κι άλλα. Να δούμε τι είδους απάντηση και τι είδους σχολιασμό θα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 9 στο Προεδρικό. Θα υπάρξει εκδήλωση, θα είναι ομιλητής και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα ερωτηθεί. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά από πλευράς τουρκικής πλευράς και από πλευράς των Τουρκοκυπρίων, όπως μεταφράζονται μέσα από τους ισχυρισμούς του Ερσί Τατάρ και τις δηλώσεις του. Θα δούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κακά μαντάτα, το χθεσινό δυστύχημα στην Κοφίνου με ανατροπή ημιου φορτηγού εξελίχθηκε σε θανατηφόρο. Έχασαν τη ζωή του Ελληνοκύπριος και Γερμανός επίκοος, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, οι οποίοι επέβαιναν ημιου φορτηγού, το οποίο επλάγησε δυστύχημα χθες το απόγευμα κοντά στην έξοδο Κοφίνου, στον υπεραστικό δρόμο Λάρνακας Λεμεσού. Νεκρή είναι ο οδηγός του οχήματος, Αντώνης Κτορίδης, 62 ετών, από τη Λεμεσό, και ο συνάδελφός του, Τόμας Μάρτιν Γκέρχαρτ Σμιτ, 61 ετών. Οι δύο άνδρες επέστρεφαν στη Λεμεσό ύστερα από επαγγελματική υποχρέωση σε άλλη επαρχία. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, ο οδηγός απόλυσε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει με σφοδρότητα σε κυκλίδωμα και να κινητοποιηθεί σε χαράδρα. Οι δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στο όχημα και χρειάστηκε παρέμβαση προσβεστικής υπηρεσίας για τον επαγκλωβισμό τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διακομίστηκαν, διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός τους. Και σε κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, θηλυκό λιοντάρι θεάθη τη νύχτα να κυκλοφορεί ελεύθερο που στην περιοχή του Νότιου Βερολίνου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι αρχές έλαβαν πέρι τα μεσάνυχτα πληροφορίες από κατοίκους και ακόμη και βίντεο και έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους. Για τον εντοπισμό του λιονταριού κινητοποιήθηκαν ειδικοί κτηνίατροι, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες. Κατά την αρμόδια υπηρεσία του κρατητίου, παραμένει άγνωστο από πού διέφυγε το λιοντάρι, αφού ήδη ολοκληρώθηκε σχετική έρευνα σε ζωολογικούς κήπους και τσίρκο της περιοχής. Και πάμε στα αθλητική ενημέρωση. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ. Τώρα Fiber έως 2 Gbps πρώτα από τη ΣΥΤΑ. Συνδέσου δωρεάν και με επιχορήγηση 135 ευρώ. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Super Cup θα βρει κάτοχο αύριο στο στάδιο Κασιπή. Τον τίτλο διεκδικούν ο πρωταθλητής Άρης και κυπελούχος Ομόνια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8:30. Λίγες ημέρες πριν τους πρώτους τους αγώνες της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης, Άρης και Ομόνια θα έχουν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να μετρήσουν δυνάμεις, διεκδικώντας παράλληλα και το τρόπαιο του Super Cup. Και οι δύο ομάδες έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους για το μεγάλο αυριανό παιχνίδι. Η Ομόνια είναι πολυνίκης ομάδα του θεσμού με 17 κατακτήσεις σε 23 συμμετοχές της, με την φετινή συμμετοχή της στη διοργάνωση να είναι η 24η στην ιστορία της. Ο Άρης θα αγωνιστεί σε αγώνα Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του και γίνεται η 15η ομάδα στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου που θα διεκδικήσει αυτό τον τίτλο. Τρέχουν οι μεταγραφικές διεργασίες στην ενόρθωση, με τον Αντώνιο Πριέτο να εστιάζει από εδώ και πέρα στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδας, και ένα όνομα το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο της κυρίας είναι αυτό του Ουσενού Τιουνέ. Πρόκειται για 29χρονο μέσο, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2022 βγάζει το ψωμί του στη γαλλική Dijon. Στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην επίσης γαλλική Σωσό και στην ισπανική Γυμνάστικ. Στο επόμενο στάδιο πέρασε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού Πειραιώς για τον Ιωάννη Πίτα. Οι Ερυθρόλευκοι χτύπησαν την πόρτα του Απόλλωνα για την περίπτωση του Κύπριου επιθετικού. Μπορεί οι γαλάζιοι της Λεμεσού να απάντησαν αρνητικά, όμως στην Ελλάδα τα δημοσιεύματα για τον Πίτα συνεχίζονται. Σήμερα η εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής
είχε στο εξώφυλλό της τον επιθετικό του Απόλλωνα, αναγράφοντας την κεφαλίδα τη λίγη πίτα. Ταυτόχρονα σημειώνουν τι λένε στη χώρα μας για την εξέλιξη αυτή και κάνουν αφορά στην αρνητική απάντηση του Απόλλωνα. Συγκεκριμένα, μετά από εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη, παράγοντας της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ επικοινώνησε με αρμόδιο άτομο στον Απόλλωνα και μετέφερε τον ενδιαφέρον για τον 27χρονο άσο, αλλά και την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε επίσημη προσφορά. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να προσφέρει μέχρι και 600.000 ευρώ για την αγορά του Πίτα, ποσό που απέχει από το 1 εκατομμύριο που κοστολογείται ο πρώτος σκόρ του περσινού πρωταθλήματος. Έτσι, οι γαλάζιοι της Λεμεσού απάντησαν αρνητικά στις 600.000 του Ολυμπιακού, που δεν αποκλείεται ωστόσο να επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον χαρισματικό επιθετικό. Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 τη Αλτάη τη Σαουδική Αραβία στο τέταρτο και τελευταίο φιλικό και είπαν αντίο στην Αυστρία με νίκη. Το σύνολο του Χωσέ Λουίς Όλτρα δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ενώ παράλληλα διατήρησε το 0 παθητικό για δεύτερη φορά μετά το 0-0 κόντρα στη Βοηβοτίνα. Ο Ιμάν Φαράς στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 62ο λεπτό χάρη σε αυτογκόλ των Σαουδάραβων. Η αποστολή της ΑΕΚ επέστρεψε σήμερα στην Κύπρο και από το Σάββατο θα πιάσουν δουλειά εν ώψη του πρώτου αγώνα με αντίπαλο την Τορπέντο Ζόντινο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ. Τώρα Fiber έως 2 Gbps πρώτα από τη ΣΥΤΑ. Συνδέσου δωρεάν και με επιχορήγηση 135 ευρώ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τοπικά πιθανό να σχηματιστεί αραιοί ομίχλοι και χαμηλή νέφος, κυρίως στα νότιο-ανατολικά παράλια τις αυγινές ώρες. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βόρειο-δυτικός, βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ και τοπικά στα νότια μέτρη μέχρι ισχυρή τεσσάρων έως πέντε μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα ανατολικά και τα νότια παράλια, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σήμερα καταγράφηκαν οι πιο κάτω θερμοκρασίες. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο τέλος του δελτίου μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.